Αν κάποιος ερχόταν και μας έλεγε «δώστε μου τα λεφτά σας γιατί δεν σας ανήκουν», θα εξοργιζόμασταν και θα κάναμε καυγά. Αν κάποιος επί χρόνια ερχόταν και έκλεβε τα λεφτά μας, θα τον θεωρούσαμε εχθρό και θα οργανώναμε την άμυνά μας απέναντί του. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την κοινωνική ασφάλιση. Τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων είναι δικά μας χρήματα. Οι εισφορές είναι μικρό μόνο μέρος από όσα μας κλέβει καθημερινά η εργοδοσία. Η κοινωνική ασφάλιση δεν χαρίστηκε, δεν δόθηκε απλόχερα στους εργαζόμενους. Ήταν προϊόν πολύχρονων, αιματηρών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο με τις κυβερνήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο κάθε χώρας. Με το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό παίρνουν τα δικά μας χρήματα και τα δίνουν στους εργοδότες και στις ασφαλιστικές εταιρείες. Μας κλέβουν. Να μην τους αφήσουμε. Τα τελευταία 30 χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις έκαναν ό,τι μπόρεσαν για να γίνει το πλιάτσικο των ιδιωτών στην κοινωνική ασφάλιση. Να θυμηθούμε. Νόμος Χιούφα. Νομοσχέδιο Γιαννίτσι. Νόμος Ρέπα. Νόμος Πετραλιά. Αλλαγές Κουτρουμάνη. Αλλαγές Βρούτσι. Νόμος Κατρούγκαλου. Το νέο νομοσχέδιο δεν καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου. Τον εφαρμόζει επιθετικά ώστε να ολοκληρώσει το έγκλημα στην κοινωνική ασφάλιση. Να θυμηθούμε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε τεράστιες περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Κατάργησε 13η και 14η σύνταξη. Αύξησε από τα 35 στα 40 και τα 42 τα εργάσιμα χρόνια για πλήρη σύνταξη. Την πήγε στα 67 για όλους τους άντρες και γυναίκες και μάλιστα στο όνομα της ισότητας. Ο νόμος Κατρούγκαλου καθορίζει όχι μόνο το παρόν των σημερινών συνταξιούχων, αλλά και τους όρους της ασφάλισης για τα επόμενα 50 χρόνια. Ο νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι εφαρμόζει όλες τις μέχρι σήμερα περικοπές που έφτασαν στο 50%. Κάνει νέες μειώσεις για το 90% των συνταξιούχων. Αφαιρεί το δικαίωμα στη σύνταξη για τη νέα γενιά. Λέει ψέματα η Νέα Δημοκρατία όταν ισχυρίζεται ότι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Στο σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, περισσότερα από 2 εκατομμύρια, δηλαδή η πλειοψηφία τους, θα δει μειώσεις και όχι αυξήσεις. Για φέτος, η συνολική δαπάνη που προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις μειώνεται κατά 221 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται μειώσεις μέχρι τουλάχιστον το 2030. Ας δούμε όμως μερικά απλά παραδείγματα για τους σημερινούς νέους εργαζόμενους. Ποιος νέος εργαζόμενος που είναι σήμερα 20 με 35 ετών θα καταφέρει να έχει 40 χρόνια εργασίας όταν ένας ασφαλιστικός χρόνος ισούται με 300 ασφαλισμένες μέρες εργασίας? Ποιος εργαζόμενος θα έχει 35 ασφαλισμένα χρόνια όταν η καταγεγραμμένη ανεργία όλα αυτά τα χρόνια είναι σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο άνεργοι? Ποιος νέος εργαζόμενος θα καταφέρει να συμπληρώσει 12.000 ένσημα όταν έχει φάει απολύσιμο το κουτάλι? Έχει δουλέψει με όλες τις μορφές ευέλικτης εργασίας, τετράωρα, εξάωρα ή μόνο τα Σαββατοκύριακα ή σεζόν ή έχει μπει σε πεντάμινα προγράμματα του ΟΑΕΒ. Ο νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι ενταφιάζει τις διεκδικήσεις χιλιάδων συνταξιούχων. Διατηρεί τη λαϊλασία των 80 δισεκατομμυρίων που έγινε διαχρονικά στα ταμεία. Καταργεί τα βαρέα και ανθυγιεινά για μια σειρά κατηγορίες εργαζομένων. Το πρότυπό τους είναι το ασφαλιστικό των τριών πυλώνων που επέβαλε στη Χιλή ο Πινοσέτ. Ναι, για τον γνωστό Πινοσέτ μιλάμε. Τον δικτάτορα που δολοφόνησε τον Αλιέντε, εξαφάνισε χιλιάδες αριστερούς και έκανε κανόνα τα βασανιστήρια. Αυτόν τον Πινοσέτ. Δύο όροι που πρέπει να ξέρουμε για να μπούμε στο νόημα. Αναδιανεμητικό είναι το ασφαλιστικό σύστημα που πρημοδοτεί τις συντάξεις των χαμηλόμισθων. Κεφαλαιοποιητικό είναι το ασφαλιστικό σύστημα όπου οι συντάξεις αντιστοιχούν αναλογικά στις εισφορές χωρίς επιδότηση των πιο φτωχών. Τα χρήματά μας επενδύονται στον τζόγο του χρηματιστηρίου και χάνονται σε μια νύχτα. Το αλαπινοσέτ ασφαλιστικό της Νέας Δημοκρατίας έχει τρεις πυλώνες. Πρώτος πυλώνας υποχρεωτικός. Κρατική εθνική σύνταξη φιλοδόρημα, χρηματοδοτούμενη από τη γενική φορολογία, δηλαδή από εμάς. Δεύτερος πυλώνας υποχρεωτικός. Επαγγελματικά ταμεία ή ιδιωτική ασφάλιση, επενδυτικές εταιρείες με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Παίρνεις αναλογικά με αυτά που δίνεις. Ο ασφαλισμένος επιλέγει μεταξύ δημόσιου φορέα, επαγγελματικό ταμείο ή ιδιωτικής ασφαλιστικής. Τρίτος πυλώνας προαιρετικός. Αυστηρά ιδιωτικός με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Θα δοθούν φορολογικά κίνητρα ώστε να πέσουν περισσότεροι εργαζόμενοι στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Έχουμε να αντιπαλέψουμε
το σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος. Από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε επένδυση, ατομικό ρίσκο, σε κυνήγι μέσω του τζόγου. Αν και όσο έχεις, θα δίνεις και με βάση αυτό θα λαμβάνεις. Αν δεν έχεις, θα σου εξασφαλίζεται ένα υποτυπώδες πλέγμα παροχών κατώτατο στα όρια της ανέχειας. Τι σημαίνει για εμάς το νέο ασφαλιστικό? Περισσότερα χρόνια στη δουλειά. Μεγαλύτερες εισφορές. Μικρότερες συντάξεις. Καμία διασφάλιση για το αν και πόση σύνταξη θα πάρουμε. Παράδειγμα, αν κάποιος έστω ότι καταφέρει να συμπληρώσει 20 έτη πλήρους ασφαλισμένης εργασίας, η εθνική σύνταξη που του εγγυάται το κράτος είναι 384 ευρώ, τίποτα παραπάνω. Ο ιδιώτης δεν εγγυάται τις συντάξεις. Κοιτάζει μόνο το κέρδος του. Να θυμηθούμε ότι οι ασφαλισμένοι της ασπής πρόνοια έχασαν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής χωρίς να πάρουν στο τέλος τίποτα. Να θυμηθούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια το ΚΚΕ δεν μας είπε ποτέ ψέματα. Επιβεβαιώθηκε σε όσα προέβλεψε. Στάθηκε σταθερά στο πλευρό μας. Δεν σταμάτησε να λέει ότι το ασφαλιστικό σύστημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόστος, αλλά ως κοινωνική κατάκτηση. Με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα, το ΚΚΕ παλεύει σταθερά για δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση, ενιαίο κοινωνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια. Καμία ιδιωτική συμμετοχή στην ασφάλιση, την υγεία, την πρόνοια. Κατώτερη σύνταξη στο 80% του βασικού εργατικού μισθού ή στα 20 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Συνταξιοδότηση στα 60 χρόνια για τους άντρες και στα 55 για τις γυναίκες χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Στα 55 και 50 αντίστοιχα και τους απασχολούμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 4.050 ημέρες ασφάλισης. Με 9.000 ημέρες ασφάλισης ή 30 χρόνια δουλειάς, συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας. Το κόστος να το πληρώσουν η εργοδοσία και το κράτος. Να καταργηθεί τώρα ο νόμος Κατρούγκα Λουβρούτσι που ενταφιάζει την κοινωνική ασφάλιση για τους σημερινούς εργαζόμενους και αυριανούς συνταξιούχους.